Το αληθινό αυτό περιστατικό έγινε γύρω στο 1840. Ο μοναχός Μακάριος ασκούνταν έχοντας ως γέροντα τον Άγιο Ιλαρίωνα, τον Γεωργιανό, 1864, στο κελί των Αρχαγγέλων κοντά στη Μονή Ιβύρων. Παραδόθηκε τελείως στην υπακοή, μη έχοντας θέλημα, και αφέθηκε στα χέρια του. Ενεργούσε με σπάνια αυτοθυσία, αλλά από τους υπερβολικούς αγώνες μετά από 8 χρόνια αρρώστησε από φυματίωση και υπέφερε πολύ. Και το όνομά του Μακάριος. Μακάριο ήταν το τέλος του. Λίγο πριν ξεψυχήσει, το πρόσωπό του έλεμψε με ασυνήθιστη λάμψη, η οποία διαρκώς γινόταν εντονότερη, φωτίζοντας ακόμα και τον χώρο του κελιού. Το βεβαίωσαν όλοι όσοι παραβρέθηκαν στην κοίμησή του. Ο Μακάριος, αστράπτοντας από χαρά, είπε: «Ήλθαν οι άγγελοι, όσοι οι πατέρες, μάρτυρες, ομολογητές, άγιοι και προφήτες. Και σε λίγο, να και η κυρία Θεοτόκος». Το φως ήταν τόσο λαμπερό που τα μάτια δεν μπορούσαν να το υποφέρουν. Οι παρόντες τον κοίταζαν με δέος και κάποια στιγμή άκουσαν: «Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός». Όλοι έπεσαν πρινείς, ενώ ο Μακάριος συνέχιζε απευθυνόμενος τον γέροντα: «Πάτερ, συγχώρεσέ με και ευλόγησέ με, επειδή με παίρνουν από εδώ». Με τα λόγια αυτά, η ευλογημένη και ολόφωτη ψυχή του πέταξε στους ουρανούς και το φως που φώτισε όλη την έρημο σιγά σιγά έσβησε. Όλοι θαύμαζαν και δόξαζαν τον Θεό, που τόσο πλούσια ελέησε τον δούλο του για την ανυπόκριτη υπακοή και την εκοπή του θελήματός του. Το τέλος του μαρτυρούσε και την βαθιά σοφία του Αγίου Ιλαρίωνα, που σύντομα τον οδήγησε σε πολύ ψηλά μέτρα. Έτσι δοξάζει ο Χριστός όσους δίνονται ολόψυχα σε Αυτόν, χωρίς να υπολογίζουν και αυτή την ίδια την υγεία και την ζωή τους. Ο μοναχός Μακάριος είναι ένας Άγιος της Εκκλησίας μας από αυτούς τους αγιορείτες που δεν τους ξέρει σχεδόν κανείς και που δεν αναγνωρίστηκαν επίσημα και επώνυμα και πιθανόν δεν θα αναγνωριστούν ποτέ ως Άγιοι. Από το βιβλίο Ιερομονάχου Αντωνίου, Βίοι Αθωνίτων.